Χαίρετε αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές και καλώς ήλθατε στη μετάδοση αυτού του αγώνα. Ο καιρός απόψε είναι καλός και η ατμόσφαιρα στις εξέδρες επίσης, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν ξεκινήσει τη δική τους μάχη παράλληλα με αυτή που διεξάγεται στο χορτάρι. Αυτό σίγουρα προσφέρει πολύ στο παιχνίδι, αυξάνοντας το πάθος των παικτών και τη δίψα τους για την νίκη. Το βόρειο και το νότιο πέταλο, ή αλλιώς Κούρβα Νόρ και Κούρβα Σούδ, προσφέρουν πάντα φοβερή υποστήριξη στη Βέκκια Σινιόρα, την αγαπημένη τους οικοδέσποινα. Το παιχνίδι ξεκίνησε και προμηνύεται συναρπαστικό. Νακάτα. Σάλα. Μοχάμετ Σάλα. Επιλέγει τη μακρινή παλιά. Καν. Θα διώξει την μπάλα. Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Την μπάλα. Κίμι. Μέση. Κριστιάνο Ρονάλντο. Παβάρ. Κάνει τη μακρινή παλιά. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Μάλλον ψάχνει για κάποιο συμπαίκτη του εδώ. Η Γιουβέντους γλίτωσε σε αυτή τη φάση, καθώς ο αντίπαλος παίκτης δεν έκανε καλό κοντρόλ. Εντάξει, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Μια στιγμή απροσεξίας και την πάτησες. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο ακριβίας. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Μέση, ο Ντιμπάλα με την μπάλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Μέση προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Τη στέλνει μακριά. Βιέιρα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ράικαρντ. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κίμι. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ. Νομίζω πλέον δεν θα έχει καμία δικαιολογία αν κάνει κάποια από τα μάρα. Καθώς προειδοποιήθηκε ξεκάθαρα. Νομίζω, Χρήστο, πως θα πρέπει να ελέγξει λίγο τον εαυτό του και την επιθετικότητα που βγάζει προς αντιπάλους. Δεν έχει άλλα περιθώρια. Νακάτα. Έχουν αναχαιτιστεί πολλές πάσεις τους. Κάτι θα πρέπει να αλλάξουν στην ανάπτυξή τους. Βιέιρα. Κάνει τη μακρινή παλιά. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ραφαέλ Βαράν. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Ραφαέλ Βαράν. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Νακάτα.
Βγάζει την μπάλα δεξιά. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα του. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε, ναι, καταλογίστηκε φάουλ. Εδώ θα πρέπει πάση θυσία να υπερασπιστούν το τέρμα τους. Είναι μάλλον μακριά για να μπορέσει να απειλήσει τον goalkeeper με απευθεία σουτ. Μπορεί και να το κάνει όμως. Για να δούμε. Θα ψάξει τον goal. Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτου. Καταπληκτικό! Πολλά συγχαρητήρια. Τόσο για τη σύλληψη, όσο και για την τελική εκτέλεση. Εκτός από τη χαρά των οπαδών της ομάδας, νομίζω τέτοια goal γυρίζουν τον κόσμο πίσω στα γήπεδα. Για να δούμε τώρα, το δεύτερο ημίχρονο αναμένεται συναρπαστικό. Μάλιστα, το είδαμε και αυτό, απευθείας γκολ. Εκτέλεσε τη στημένη φάση με μεγάλη ακρίβεια. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Οι επιθετικοί λειτουργήσαν αποτελεσματικά, αλλά η παρουσία του κέντρου ήταν καθοριστική και στα ανασταλτικά, αλλά και στα επιθετικά τους καθήκοντα. Το πρώτο μέρος έκλεισε με ένα γκολ διαφορά. Η δεύτερη περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα γκολ. Αυτό κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Και για άλλη μια φορά, ρεσιτάλ άμυνας. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ράικαρντ. Η μπάλα στον Τιμπάλα. Νακάτα. Βίργκιν Βαν Ντάικ. Επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Μπέκαμ. Ντελ Πιέρο. Ντελ Πιέρο δοκίμασε τη βαθιά παλιά, αλλά αυτή δεν πήγε ποτέ σε πόδια συμπαίκτη. Νομίζω πως άλλο ήθελε να κάνει και άλλο έκανε. Και αυτό το απολογητικό βλέμμα προς το συμπαίκτη του τα λέει όλα. Μέση. Στην μπάλα ο Σαλά. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Κλέβει την μπάλα. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Πίσω. Κάνει τη μακρινή παλιά. Νακάτα. Ψάχνει τη σεπτή πάσα. Εδώ βλέπουμε πως κάτι δεν πάει καλά στο δημιουργικό τους κομμάτι. Την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Νακάτα. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Μέση. Στον ουρανό η μπάλα. Πανέξυπνη προσπάθεια. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Η Γιουβέντους εδώ έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Φαντάζομαι πως δεν έχουν την πολυτέλεια να σκεφτούν τους κινδύνους που σίγουρα θα κρύβει μια μαζική πολιοργία. Συμφωνώ, Χρήστο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Έκοψε την πάσα. Σηκώθηκε το σημαίακι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν offside.
αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική. Υπέροχη προσπάθεια. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Τη στέλνει ψηλά. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Σουτάρει με δύναμη. Το έβαλε. Τα πράγματα πάνε όλο και καλύτερα για αυτούς. Φανταστική ενέργεια. Τα έκανε όλα μόνος του. Αυτός ο παίκτης πραγματικά έχει πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Πατώντας περιοχή, οι πιο πολλοί παίκτες βιάζονται να σουτάρουν. Αυτός κράτησε την ψυχραιμία του και σχεδόν μπήκε και ο ίδιος γκολ. Ο έλεγχος του μάτς αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ράικαρντ. Συνεχίζει μόνος. Μπέκαμ. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Την έκοψε. Να κάτα, να κάτα. Με καλές προποθέσεις από το σώμα. Ανέβαινε αυτό, θα ήταν τώρα 3-0 το σώμα. Αν είχε πει αυτό το γκολ, τα πάντα θα είχαν κρυφθεί τώρα. Κριστιάνο Ρονάλντο. Άρνολ. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Όχι, είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση που έχει. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Τα κατάφεραν με μια μεγάλη νίκη για αυτούς. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να εξασφαλίσουν.